Κώστα, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είσαι από τους ανθρώπους με δεκαετίες, πολλές δεκαετίες στον χώρο. 50 και χρόνια. Για πολύ καιρό από τους πιο ακριβοπληρωμένους ανθρώπους στην τηλεόραση και το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Ναι. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, αν εσύ που έχεις αυτήν την τηλεοπτική εμπειρία, έχεις την εικόνα του πώς μπορεί κανείς να βγάλει 100 εκατομμύρια ευρώ ως δημοσιογράφος. Βγαίνουν αυτά τα λεφτά από τη τηλεόραση, από τη δημοσιογραφία με κάποιο τρόπο? Όχι. Δεν βγαίνουν σε καμία περίπτωση τα λεφτά αυτά από τη δημοσιογραφία. Για να βγάλεις τα λεφτά αυτά πρέπει να κάνεις πολλά. Αυτά τα λεφτά, όταν τα άμαθα, έπεσα πραγματικά από τον ουρανό. Διότι βγαίνουν είτε με εκβιασμούς, είτε με κομπίνες, αλλά με τη βοήθεια και άλλων παραγόντων, τραπεζικών, πολιτικών, οικονομικών. Και εκεί πέρα για μένα είναι το θέμα το μεγάλο. Σωστό. Σωστό. Το θέμα είναι να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχτισαν κυριολεκτικά αυτή τη τεράστια περιουσία του Τράγκα. Λοιπόν, ας το κρατήσουμε αυτό και να διευκρινίσουμε ακριβώς αυτό που είπες, ότι αυτά τα λεφτά, για να μην τρελαίνεται και ο κόσμος, δεν βγαίνουν από ένα δημοσιογράφο ούτε σε 100 ζωές. Κώστα Χαρδαβέλα, να σας ευχαριστήσω πολύ.